καλησπέρα σε όλους από το κλειστό του Καρβουνού, εδώ στο Περιστέρι. Η αγωνιστική για τον τρίτο όμιλο της Evolution είσαι πολύ αστάξη στην δεύτερη θέση. Αντιμετωπίζουν τους Retro Pacers στην πρώτη θέση του υποβασμού. 15-4 το ρεκόρ των σεφολιωτών. 9 το ρεκόρ των Retro, οι οποίοι είναι μόλις 5 απόψε. Πρώτο τζάμπολ, κατοχή για τις καρχαρίες. Μπατσόκας δοθεί για 3, θα αστοχίσει με πρώτη φάση του μάτς. 5-10 του Ρετρό, δεκάδα, μάλλον εντεκάδα από ό,τι βλέπω στον πάγκο για τους Σεφόλια Σάρκς. Έχουν μαζέψει κόσμο. Βέβαια νομίζω ότι οι Ρετρό είναι αυτοί που κέρδονται περισσότερο, έχουν λιγότερα μάτς μεν, αλλά χρειάζεται κάποια ακόμα για να στήσουν στην κατηγορία D. Μπαρτζάκας μόνος του, θα φυγήσει και στη δεύτερη προσπάθεια με follow από κοντά, πάνω του πόντι για τους καρχαρίες. Αλλαγή μέσα στο καθαίρις. Ο ρομποτής στους πρώτους πόντους. Όχι, το 19. Καταφέρεις εύκολο στο πόντι προφάσμα. Ούτε ζέσταμα, ούτε τίποτα. Αυτά είναι, ο Δημητρόπουλος. Εννοείς από το βάλει την μπάλα στο καλάθι για το μάτς. Λέσιος. Να από το Λέα, πάσα το πόντι και αυτό από τον ρομποτή. Καταφέρεις. Θα χρειαστεί κάποια επιλογή. Μπαλά περνάει χαμηλά, φάουλ από τον ρομποτή πάνω στον Κεστεκίδη. Ιωαννίδης, Κεστεκίδης, Χατζημιχάλης, Καταφέρης, Μπουρμπών, ο Παμακάρης και ο Αναγνωστόπουλος έχουν δηλωθεί. Μέχρι στιγμής βλέπω 5. Ο Μπουρμπών, ό,τι βλέπω, δεν θα παίξει. Καταφέρης, Χατζημιχάλης, προσπίτε, περνάει προς τα μέσα, στέκεται και αστοχή. Πόλτε πόντι και για τον Ρετρό. Από την άλλη έχουμε Δημητρόπουλο, Στόφανος, Ελεμενάκη, Μπαρτσόκα, Μαγαρίτη, Κορμανό, Κυριόπουλο, Λέσκο, Μπόνι και Ρομποτή. Και Ρομποτή. Θα δούμε, θα το ρωτήσω στη γραμματεία. Για δύο, ο Φαλαγκοπέτας, κλάτς. Πρώτο καλάθι για τον Χρήστο. Καταφέρεις. Μιχάλης κλείνεται, βγάζει την μπάλα έξω. Ιωαννίδης σηκώθηκε, αλλά δεν δικαιώθηκε από μακριά. Καρύπης. Ένα πιτωτάκι του Μάρτ. Φαινόταν αυτό. Εν τέλει, φάουλ πάνω στην προσπάθεια του Καζαφέρη, δύο βολές. Σε πρώτη. Μάχονται για μια θέση στην κατηγορία πλέον. Η Λευκή από την άλλη το πράγμα έχει απλοποιηθεί αρκετά έως πολύ θερά. Για τη Σεφόλια θα είναι κατά 99,99% στην πρώτη φάση των play-off για την Evolution. Η τελική κατάσταση νομίζω απλοποιεί στην δεύτερη θέση. Θα κάνουμε τελικό μας. Να έχουμε μια ματιά στο πρόγραμμα τους.
Ιωαννίδης Λέσκος, μακάρι μπαλά στον Καζαφέρη, φλότερα από το κέντρο, κοντό, εδώ είναι ο Δημητρόπουλος. Και κάνει μια φοβερή εμφάνιση στην αρχή της χρονιάς. Ένα από τα πρόγραμμα που κάνει και εγώ της Sharks. Άσπρος ο Μακαρίτης, λοιπόν, ο Ιωαννίδης έδωσε πόλια. Μετά το σημερινό παιχνίδι ακολουθούν η Ελιτήρη και η Λαμπόλα de Papel. Λίγο πιο ψηλά στην βαθμολογία, υπενθυμίζω οι Ελιτήριοι μάχονται τόσο αυτοί όσο και η Λαμπόλα για την τελευταία θέση μαζί με τους Γκανέρς, την τελευταία θέση για την τετράδα εννοώ. Για να δούμε τι γίνεται με τους Ζουδετρό. Ο Μιχάλης πέρασε, είναι πολύ γρήγορος και εύστοχος από κοντά. Έλα το σκούτο και λέτε εκεί και όχι, δίτρελα φέτης. Παρτσόκας, Μακαρίτης, ωραία κυκλοφορία, Σουμπιατρής, αστυχό, με φόλου ρομποτής, είτε με την πρώτη, είτε με την δεύτερη. Δεύτερο, λίγα περισσότερα ματάκια. Ελιτήρη, Λαμπούλα και ανυποταχθή. Στις 9 μήκες βρίσκονται τώρα, βέβαια να πούμε ότι αν νικήσει σήμερα για φάση τους 10 του βαθμού και περνάνε μάλλον μπροστά από τους ανυποταχθούς που είναι στην ασφαλή ζώνη. Ας πως ο Μακαρίτης. Ιωαννίδης σαν Καζαφέρη με χαντό. Μακάρης και ξανά Καζαφέρης. Για δύο το σουτ, κλάτς. Ξεκινάει καλά ο Άρης, 4 πόντοι από εκείνον, 4 και από τον Χατζη Μιχάλη. Νομίζω πολύ μεγάλο μέρος του στατιστικού βάρους θα πέσει στους ώμους αυτών δύο σήμερα. Τεχνίζω δεν έχουν πολλές επιλογές. Τον Μακαρίτη και τον Βόνι βλέπω να ετοιμάζονται στον Πάγκο. 4 και 10. Καταφέρεις μέχρι μέσα, αυτό το φλότερ, το κατεβάζει. Μακαρίτης, ωραία πάσα, την κατάλαβε όμως και την κλέβει ο Βενιαμίν. Καταφέρεις προς τα μέσα, 8-8. Τα αιμάτα του Σεπόλια, 6-10 διδόρων του σκόλου, μπροστά πλέον με συν 4 οι Retro Pacers. Συνέχεια 6-10. Δύο τα φάουλ των κυβερνών, κανένα από τους φιλοξενούμενους. Δημητρόπουλος από την γωνία θα αποκύψει την πρώτη προσπάθεια από μακριά. Παρτσόκας στο rebound, μπαλά ξανά έξω. Δημητρόπουλος ξαναπροσπαθεί και αυτή τη φορά δικαιώνεται η διαφορά πέφτει στις 2. Τέσσερις του ποντικού, 2 έχει ο Ρομποτής και 2 ο Μακαρίτης. Αντι Μιχάλης πέρασε, κέρδισε το φάουλ, έβαλε και το καλάθι. Συμβολή, έμεσο τρίποντο. Το line σήμερα για εκείνο είναι κοντά στις 24 θα πω, δεδομένως και της απουσίας στα guard. Έχουν μόνο 5 παίχτες οι Retro. Παρτσόκας για 3, θα αστοχίσει το Μακάρι στο rebound. Βάλω στον Ιωαννίκη. Κίνδυνος με μεγάλη καμπύλη. Σουτ. Και πάει το πίσω δοκάρι. Λέω πως έχω τον Σελεμενάκη. Βιέχτηκε εξυπνά. Ο
Τρεις αλλαγές για τους Σεπόλια. Τα δοχή παραμένει για τους Λευκούς. Χατζημιχάλης θα σκοθεί για 3. Το πρώτο σουτ. Ο Μητρόπουλος ελέγχει 2-24 για το φινάλι της πρώτης περίοδου. Μόλις είχε παράλαβε την baseline, αφήνει ωραία στον Λέσκο. Βάλα πετυχαίνει τα πόδια του όμως. Λίγο χαμένη σε πόδια στην αρχή. Δεν ξέρω αν τους έχουν βάλει και λίγο στο ρυθμό τους. Ο Μητρόπουλος καταφέρει προς τα μέσα, κοντό το φλότερ. Κατεβάζει ο Μπόνις, μεγάλη πάσα, Λέσκος, αυτό θέλουν. Μεγάλης, όχι όμως αυτό, λάθος ξανά στην πάσα. Τελευταία 100 δεύτερα. Ο Βακάρης γύρισε, σηκώθηκε αλλά στόχισε. Πολύ σου τον βλέπω. Τον Χριστόδουλο μπρος τον πάγκο. Χατζημιχάλης πάει πολύ γρήγορα. Με το σώμα του κρεμασμένο πίσω. Τσακ μπαμ στις 9 πόντους. 15. Μπόνις, φλότερ, φάουλ και 2 βολές. Επίσης θα εκτελέσει ο Μανολής. Σε πολλές σάξεις, σε προσωπικό μήνυμα, θα με κράζουνε και καλά θα κάνουν, αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Χατζημιχάλης, τελευταία 45 δεύτερα. Μέχρι στιγμής μπροστά η ρετρό, κυρίως λόγω αυτού του κυρίου. Είναι δύο στον καθαλό. Με το γιαθέμα από τα χέρια του Κομιτάκη, άστοχο από τον πρόεδρο. Καταφέρει, λάθος πάσα. Μόλις μια μεγάλη επίθεση θέλει λίγο τη Σεπόλια. Αυτό βλέπω και να γίνεται. Βλέπω μια δεξιλάγια σκριν. Μόλις πολύ ωραία πάσα σε Λεμενάκης. Πατάει την βασική γραμμή κατ' εκεί και 6,8 για τους ρετρό. Χατζημιχάλης 5, 4, 3, 2, 1. Χατζημιχάλης. Πάμε στο τελειώνει, άμυνα βγαίνει. 9-17 σκορ πρώτης περίοδου. Συνέχεια στο μάτς, τριμποντάκι άστοχο από τον Ιωαννίδη. Δημητρόπουλος. Μπόνις προσπίθε, περνάει προς τα μέσα, άφησε ψηλά, άστοχος όμως ο ρομποτής. Ψηλά νομίζω. Υπνευρισμό χωρίς λόγο οι καρχαρίες και επιλογές συνδικοβιαστικές. Γεγονός που είχε καταλαβαίνει πάρα πολύ και ο Καζαφέρης και κυρίως ο Χατζημιχάλης. Καταφέρει
Πέρις πιέζεται, βάζει μπάλα έξω. Κίδης προσπίθηκε, άφησε, ωραία, πίσω του. Κόντος το καταφέρει λοιπόν ο Κορμανός. Καταφύγει, παραμένει για τους Ρετρό. Ακόμα ένα λάθος. Σε Μαρτσόκας έξω ο Άρης ο Κορμανός. Μιχάλης Καταφέρης, μπάλα έξω. Από εκεί στο Μαβακάρι Λιανίδης έχει μιλάτε εκεί. Κερδίζει το φάουλ και θα εκτελέσει δύο βολές. Έτσι μόλις πέντε λάθη. Χαρίες μόλις ένα από τους Ρετρό. Και σε βουλή. Έξω η δεύτερη στιγμή. 18. Κάνει την κατοχή. Μάχεται αλλά κλέβει ο Πατζημιχαήλ. Έχει από το από δύο. Κλέβει από την άλλη. Λάθος όμως ξανά. Καλωμένο το μυαλό των Καθαριών. Έχει το πλάθος σε 12 λεπτά. Σου διατρίς εύστοχο από τον ψηλό. Πρώτη πρόκειται για τον Νικόλα τον Μονακάρι. Μητρόπουλος, λάθος ξανά. Δύο μέρα πάνε να πέρα εμώ ο Κατζιέτ στον Παγκό. Βλέπω ότι μάζει να μπει ο Κιόπουλος. Λιωανίδης καταφέρεις. Περάσει από αυτή, θα περάσει και το παλαμπλά. Όμως θα κλέψουμε από δεξιά ο Σελεμενάκης. 1-2-2, Μινητρόπουλος φάουλ που καταφέρει. Πολλές. Πρώτη πόντι για τους μπλε μετά από 2,5 λεπτά από τον Βιού. Καταφέρεις την μπάλα έξω στο Βαβακάρι για 3 ξανά εκείνος. Κακό αυτή τη φορά. Κατεβάζει γρήγορα ο Μπαρτσόκας. Λεμενάκης προς τα μέσα. Ανάποδο λέει Αυκαλιά για τον Δημήτρη. Time out από τον Βασίλη τον Χρυσοβουλόπουλο. Στο μάτς Δημητρόπουλος σε μια δύο βολές και σε Λεμνάκης με τρεις πόντους, με δύο μάλλον πόντους, μειώσαν τη διαφορά ξανά σε μονοψήφια τιμή. 12-21, λόγκα παραπάνω στον Χατζημιχάλη. Μπαρτσόκας. Μπαλά. Ιωαννίδης. Και για τρεις κακές προϋποθέσεις, rebound από τον Μπαρτσόκα. Τρεμέζεις, σκύνταρα αυτό. Πάω στο βολές τώρα και για τον Φοβορή. Thank you.
όσο και η δεύτερη από τον Μακαρίτη, πολύ μακριά από τον καλό τους, αυτό η Σεκόλια Σάρκς. Στο κίνης να προσπάσα από αυτόν στον Ιωαννίδη. 12-21 παραμένει 2-2 τα φάουλ. Μπόνις Πατσόκας χωρίς πολύ σκέψη και πολύ καλά κάνει. Σηκώνεται για 3, αλλά στο χ rebound ο Κωνσταντίδης επιθετικό. Ο Βακάρης καταφέρεις, δίστασε και προς τα μέσα έβγαλε την μπάλα στον δύο. Ο μπλοκ καθαρά του Μακαρίτη, ο χρόνος τελειώνει. Πάμε 15-21 στους 6 πόντους η διαφορά. Δημητρόπουλος το δίνουν, το παίρνει, αλλά αστοχεί. Παραμένει για τη Σεφόλια. Μακαρίτης Διόπουλος το έξε, αλλά κέρδισε το φάουλ και τις δύο βολές. Βλέπω να μπαίνει στο παρκέ, είναι αυτός πολλά στο momentum. Σε βολιώστες μπορεί να μην επέφτεις πεντάδας, αλλά κάθε φορά με κάποιο λόγο τους δίνει την όρεξη που χρειάζονται. Άρχισε το βιβάν στο Λεμενάκι, συμπάλα στον Μπαρτσόκα, 5 λεπτά ακριβώς για το φινάλε του πρώτου μέρους. Μπαρτσόκας, πέναλτι είναι αυτό, άστοχο όμως, διόπλου στο rebound. Βάλα έξω, λάθος, πάσα ξανά. Κυστακίδης Καζιμιχάλης πάει μέχρι μέσα. Φοβερό ανάποδο λέει, ας το δούμε στο τελείωμα. Ωραία συνεργασία εδώ μεταξύ Σιλιγνάκη και Σελεμενάκη. Βήματα όμως από εκείνο στη συνέχεια. Καζιμιχάλης μόνος για 3. Θα αστοχίσει. Νομίζω το μόνο αδύνατο του σημείο είναι αυτό. Μακαρίτης μέχρι μέσα. Αστοχή ο κύριος. Βάλα ξανά έξω. Αυτά που λέγαμε για τον Κυριόπουλο. Μόνος για 3. Κοντό. Πρόλαβε και έσωσε. Μπόνις, Τσόκας, Μακαρίτης για 3. Βάζει έρχεται από τους Αβολιώτες 20-21. Κάπως ξανά να μονοίνουν πλέον με τους Λέοι, οι οποίοι μπορούν να περάσουν και μπροστά τώρα. Ανάποδο Λέα, μέσα και αυτό. 22-21, time out, ηλεκτρό. Και στο 3,5 λεπτά στο ρολόι. Δύο μονές Ελεμενάκη με δύο φορτζούς και πολλές με δύο και ένα λιγοντάκι από τους Μπαρτζόκα και Μακαρίτη. Σε πολλιά σάξ από το ξεκίνημα του Μάρ 2-0 από τους Μπαρτζόκα και Μικρόπουλος. Ο Μικρόπουλος
Αντιγάλης πέρασε, στάθηκε και το βάλε και αυτό. Τώρα πόντι στην δεύτερη περίοδο. Κοίτας για τους Άρκς. Ο Τσόκας δίστασε τώρα. Λέσκος μέσα από το Elbow. 26-23. Σόβολος, πέρα. Για κάποιο λόγο μου έχει κολλήσει ότι το λένε Λέσκο. Το είχα πει και σε μια άλλη μετάδοση. Σόβολος. Κιστεκίδης. Καταφέρεις. Παίζει με πλάτη. Κλείνεται, σηκώνεται για δίκο, πετυχαίνει το δοκάρι. Διόπουλος, 2-2, ενώ σπάει μέχρι μέσα. Με σπάσμα της μέσης, μπλοκ του Χατζημιχάλη. Ιωαννίδης. Λάθος ξανά, Πασοκάς τρέχει. Επάνει, ήταν έξυπνο. Στο γαλάτι ούτε από εκείνον, ούτε από τον Μαντζούκα δεν θα έρθει. Ο Μακάρης, ο Ιωαννίδης, πάντα πάντα το φωνάζουν. Μαντζούκας, χαμηλά η μπάλα, έξυπνα. Ας το όμως ο Κυριόπουλος, Σόβολος. Πέθα είσαι εγώ με την πόλη από τον Ψιλό. Εδώ. 28-23. Μόλις 6 πόντους από τον Τετρό Πέστες στην δεύτερη περίοδο μέχρι στιγμής τα πρώτα 9 λεπτά. Καζαφέρης για 3. Με μεγάλη καμπύλη δίνει τη λύση ξανά. Δεν θα την ποτάξει και να έχει και ο Μακάρης προηγουμένως. Ωραία, πάσα, φάουλ, την καταφέρει δεύτερο για εκείνον. Άρης κατοχή, παραμένει για τους Ρετρό. Πιες φυλάει, ο Ανίδης κλείνεται. Άσα περνάει στον Χατζημιχάλη. Μέχρι μέσα εκείνος μπλόκα βαρά του Μπόνι. Δεύτερη ώρα μπορείτε. Ο νεαρός αυτός, ο Μαβακάρης, rebound. Από τον Μπόνι τρέχουν οι Σάρκς. Μεγάλη πασά, Σόβολος. Φέρει σαν σκοτοφλότερ Ιωαννίδης με φάουλ χαμηλά. Άλλο ένα φάουλ έχουν σε πολλιά. Καβράμνο και Θεκίδη. Φάουλ επιθετικό. Τον μπλε, η λογική λέει ότι πρέπει να πάρουν όλη την επίθεση. Ο Παρμανός θα σηκωθεί από την γωνία, μείνει μόνος του. Αλλά δεν θυμώσει την άμυνα των Ρετρό. 3-2-1, Ιωαννίδης. Όχι, 28-26. Δεύτερο με την πρώτη περιστέρη. 28-26. 19-9 το επιμέρους της δεύτερης περίοδος. Τριμποντάκης να αρχίσει από τον Δημητρόπουλο. 31-26. Είναι καλά οι καρταρίες. 10 βολές, 9-24 δίποντα.
Και τώρα 3 στα 14 τρίποντα για εκείνους. Από την άλλη 2 στις 5 βολές, 9 στα 22 τρίποντα και 2 στα 13. Διασμός μπλοκ ξανά του Χατζημιχάλη. Στην Μάκη Ρμπάουν 36-18 μπροστά σε φόλια. 9-1 ασίστ, 4-6 τα κλεψίματα, 3-1 ετάπες, 9-6 τα λάθη. Πολύ πιο επίσης σε φολιώτες. Πάσα. Κάτω εκεί παραμένει για τους ρετρό. Βλέπουμε από τον Λέσκο και ο Μπουρμπον. Στοιχείδης, Μπουρμπον, θα δοκιμάσει το χέρι του. Θα αστοχίσει την μπάουν ο Δημητρόπουλος. Μέχρι μέσα, ωραία πάσα, την κατάλληλη στιγμή. Καλά από τον Μακαρίτη, 5-0 από τους Εθελιώτες. Λοιπόν, προσπίστε να την μπάλα στο Μαβακάρι. Για δύο από εκείνον, rebound ο Δημητρόπουλος. Μαγαρίτης με ψυχολογία. Παστοχή σύμπαν, επιθετικό. Ρόφστο Μαβακάρι. Κατοχή παραμένει για τους Sharks. Στο μάτς Μπαρτσόκας δίστασε, προμοτής με μεγάλη καμπύλη, λάπς και από αυτόν το πάρτι συνεχίζεται. Εστά να πάει τη φόντη από τους Blade, διαφορά πλέον κοντά στην ψήνια τη μία εκκίνηση. Αυτή τη φορά 35-26. Λάπος ξανά. Δεν ξέρω αν πρέπει να πάρει ένα time out. Ο Χρυσοδηλόπουλος Μητρόπουλος από τη γωνία. Ας το αυτή τη φορά Μπουρμπον κατεβάζει. Μπάλα στον Ιωαννίδη. Μακάρης λύχθηκε. Λάθος επιλογή, κλέβει ο Μπαρτσόκας. Μητρόπουλος Μακαρίτης, καλή κυκλοφορία. Λέσκος στέκεται. Ρίχνει τον ρομποτή. Από το κέντρο του κοντάρι πάνω ο Μπαμβακάρης. Καταφέρεις μεγάλη πάσα. Ματζημιχάλης έχει δεχτεί ο Λέσκος και γι' αυτό ήταν φάουλ. Μέσα η πρώτη. Κάπως έτσι κλειάει το πρώτο τρίλεπτο. Μητρόπουλος καλαστρικό ψάιντ, Μπαρτσόκας προσπίτε, κινείται παράλληλα με την baseline. Βγάζει ωραία πάσα, ράζει, καταλάβει και την κλέβει ο Ιωαννίδης. Πάλι εδώ ρομποτή. Πέρασε φάουλ, ο Μπαρτσόκας χαμηλά. Πλάι επαναφορά.
Καλή πάσα, καλάθι. Θα φέρεις φαουλ από τον Δημητρόπουλο ψηλά. Τρίτες για τις επόμενες. Χατζημιχάλης, Μπουρμπών, προσπίτε, ένα ταγματάκι πίσω. Από το σουτ, rebound, ο Δημητρόπουλος. Κάθε διαδμός, ξανά για τους Άρεξ. Τσόφκας, καλά θύμα, ανάμω το lay-up. Μπαρτώτας, με μεγάλη πίσω, διορθώνω. Στους τέσσερις, ο Θοδωρής. Τελικά, ό,τι βλέπω έχει. 11. Μητρόπουλος, αν είναι πήγε μπροστά του. Αστοχό το σούτ, ριμπάν, επιθετικό από τον Κυριόπουλο, καλά θα βοηθούν. 13-1 το σερί. Ιωαννίδης, καταφέρεις, πέρασε, με το ταμπλό θα αστοχίσει. Για να βγαίνει ξανά, 5 ακριβώς λεπτά, στο ρολόι. Ηλεκτρό 43-27. Το μάτι 4-58 στον φωτεινό περιστέριο. 15-1 το σερί της Εμπόλιας Άρξ. Καταφέρεις. Λοιπόν, ζητάει χαμηλά. Μπάλα θα πάει σε εκείνον. Fade away μέσα από τον Θοδωρή. Πρώτη του πόντου στο μάτς. Δεν είχε δεχτεί πολύ, νομίζω κάποιο πρόβλημα. Τραυματίζει τον Ταλαιπωρή με ταμπλό, μακαρίστη. Ο Θοδωρής, 7 πόντου του. Και 7. 9. Ένα τριποντάκι και 3 τριποντάκι. Καταφέρεις, καλά και φάουλ. Το φαουλ των συμπολιτών δεν έχουν όλα να δώσουν για τα υπόλοιπα 4 λεπτά. Συμβουλή. Νομίζω και με βάση τον ρυθμό με τον οποίο παίζουν οι καχαρίες είναι θέμα χρόνου, οπότε θα βγάλουν τα σημάδια κούρασης και ρετρό. Μακαρίδης για 3, αστροταβήτη φορά, μακρινό ριμπάουντ ο Χατζημιχάλης, τρέχει ο Καζαφέρης. Μέχρι μέσα εκείνος, δεν θα λαθέψει. 4 γρήγοροι πόντι από το νούμερο 30. Μακαρίτης, Μητρόπουλος, Φορμανός για 3. Ριμπάουντ ο Μπουρμπών, η μπάλα στον Καζαφέρη. 3,5 λεπτά. Πελθυμίζω 4-2 τα φάουλ, καταφέρεις άστοχος, Χατζημιχάλης, καλάθι και φάουλ. Η ρετρό είναι εδώ. 45-35 στους 10 ξανά η διαφορά. Μέσα και βολή, έμεσο τρίποντο. Χατζημιχάλης πλέον στους 4, 2 Μπουρμπών και 4 ο Καζαφέρης. Από την άλλη έχουμε ένα τριποντάκι από τον Δημητρόπουλο, 2 από τον Οπότη, 4 από τον Κυριόπουλο και 9 από τον Μακαρετή.
3 λεπτά. Καταφέρεις Μπουρμπόν για 3 με μεγάλη καμπύλη. Κλάτς. Γίνεται δουλειά ξανά. Αυτή είναι η Ρετρό, η οποία τουλάχιστον εγώ ξέρω. 45-39. Κορμανός θέλουν έναν πόντο εδώ σίγουρα. Καρχαρία για ψυχολογικούς πληροφόρους. Δεν θα υπεραβεί το Τριόπουλο. Αφιλικάνης τρέχει, πάει προς τα μέσα. Κλείτα από 4 και δέχεται το στόπα από τον Μπόνι. Πολύ καλή αμυντική επιστροφή λέγεται αυτό. Μπόνις, Κορμανός. Πάμε ξανά στην κορυφή. Από εκεί χαμηλά στον ρομποτή. Πρόεδρος για 3. Άστοχο, rebound. Σουγιόπουλος, ούτε τώρα. Τελευταίκι φάουλ από τον Μπαμπακάρη. Τον γκρέμισε εκεί. Τον Δημήτρη, ο ψηλός. 3 φάουλ για τον Ρετρό. Που δεν ακούγονται αυτά στην κάμερα. Λεμενάκης, ωραία στη μου, μπάλα στον Κυριόπουλο. Λέταρε με τα βήματα εκεί, μπάλα έξω για 3 ο Δημήτρης. Εδώ το shoot rebound, επιθετικό τόνος, δεν ανανεώθηκε, κατοχή, περνάει στο Ρετρό. Τελευταίο 2 λεπτό για το 12 λεπτό. Μαφέρης Ιωαννίδης για την Γερμανική περνάει αντίθετα. Ο Άρης περνάει και προς τα μέσα, αλλά έχετε το stop από τον ρομποτή. 5 δεύτερα για τον Ρετρό. Μπουρμπόν στην επαναφορά. Μαφέρης έξω. Μπουρμπόν βγαίνει από τα σκρίνη, σηκώνεται χωρίς και για 3, αλλά αστοχή. Μπόνις πέρασε και κέρδισε το φάουλ από τον Χατζημιχάλη. Κάρτο και τελευταίο που θα να δώσουν η Ρετρό. Σελεμενάκης, Κορμανός. Κάμινα ζώνης η Ρετρό. Σελεμενάκης προς τα μέσα, πάλι καλύτερα να δει από τον Δημήτρη. Είχε ώρα να μιλήσει, λέει εκεί που πρέπει και δίνει ανάσα ξανά στους Σεβόλια Σάρκς. Πρόεδρο Γιώκουλος, καλή άμυνα του Χατζημιχάλη. Άστοχος και ο Κορμανός. Πρόεδρο για τον Ζετρό. Η πρώτη. Σαν και η δεύτερη, 2-2. Χατζημιχάλης, 6 πόντες στην τρίτη περίοδο. Συνολικά φτάνει στους 22. Το line νομίζω το περνάει για πλάκα. Δεν θέλετε που το είχα πει. Διακίνησα τον Δημήτρη, καλάθι. Σε Λεμενάκη Ιωαννίδης στη γραμμή. Καταφέρεις, ελέγχει ο Κορμανός. Το 1 δεύτερα όλα για τις καθαρίες. Δεν νομίζω ότι το χρόνο. Κυριόπουλος μπάλα πίσω από την πλάτη στον Κορμανό σου για 2. Λοιπόν, καταφέρεις 10 δεύτερα φάουλ. Κακό από τον Μπορνή. Δεν υπήρχε κανένας λόγος.
ακόμα αυτά στο ρολόι για να δούμε αν θα είναι αντιαστικό ή κανονικό το φάουλ. Πολύ για τον καταφέρει. Η πρώτη δύο 49-43. Μια δεύτερα 6. Μπόνις πήγε με τα όλα προς τα μέσα και δικαιώθηκε. 51-43 σκορ. Δεν του δεκαλέπτουν. Τελευταίο δεκάλεπτο εδώ στο Κάρβουνο. 51-43 από το πεντάλεπτο και μετά νομίζω το πράγμα άλλαξε. Στο πρώτο πεντάλεπτο ψάξανε η απόλυτη κυρίαρχη. Το παιδάκι άσχο από τον Ιωαννίδη. Κυρίως νομίζω πρώτα από τους ο Μακαρίτης, ο οποίος τώρα μακάρι τον Μπουρμπόν. Λάθος επιλέξιμο σε Λεμενάκης. Από τα μέσα και μετά οι ρετρό έβαλαν Γκαζί, Χαρδιμιχάλης, Μπουρμπόν και Καζαφέρης οι πρωταγωνιστές και η διαφορά έπεσε στους 8 ποντούς. Σελεμενάκης, Μπόνις, σηκώνεται για δύο, αστοχή με ταμπλό, η μπάλα έξω, Μπατσόκας, δίστασε, σηκώθηκε μετά για τρεις και το κολλάτσωσε. Μιχάλης, σκέτα τον Μπουρμπόν, η μπάλα στον Ιωαννίδη. Έκανε στο ρετρό. Ανοίγεις, παίζει με πλάτη, προσπίτε, ξεφεύγει, σηκώνεται, αλλά η μπάλα δεν του κλείνει το μάτι. Καλή κυκλοφορία. Μακαρίτης, ωραία πάσα, Σόβολος, Σελεμενάκης πρέπει να μπει αυτό, αλλά δεν θα γίνει, λοιπόν, ο Ιωαννίδης. Καταφέρεις, Μπουρμπόν κινείται χωρίς την μπάλα, αλλά το σούτ του είναι κοντό. Μπαρτσόκας ξανά! Δύο στα δύο από τον Μπαρτσόκα. Μιχάλης φάουλ και δύο βολές. Φάουλ και μία βολή, καλάθι και φάουλ. Σε και η βολή έμεσο τρίποντο. Μπόνις, Ρίτης, Παλαστούν σε Λεμενάκη, μέχρι μέσα ο Δημήτρης, δύσκολο λέει. Και όπως έτσι βλέπετε το πρώτο 2,5 λεπτό. Χατζημιχάλης έχει φτάσει πλέον 25. Πάμε ταμείο, καταφέρεις. Παίζει με πλάτη, κινείται πολύ ωραία, αλλά αστοχή στο χουκ. Σύντομη διακοπή.